Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η τροπολογία που ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου και για τους απόδημους, τις βουλευτικές εκλογές, δεν αποτελεί ευνηδιασμό. Κατά τη γνώμη μας, είναι μια μελετημένη κίνηση στα πλαίσια ενός συνολικού σχεδίου που έχει ξεκινήσει από όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πήρε πίσω την υπογραφή της, ακύρωσε το σχετικό νόμο του 2019 και προχώρησε στη γενίκευση της επιστολικής ψήφου των αποδήμων χωρίς καμιά προϋπόθεση, χωρίς κανέναν όρο, και αυτό έχει και συνέχεια. Και τη συνέχεια τη βλέπουμε σήμερα με το νομοσχέδιο που φέρνετε για την επιστολική ψήφο, αλλά και παραπέρα και για την επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές και για ηλεκτρονική ψήφο και για αλλαγές στο Σύνταγμα την επόμενη περίοδο. Θα έλεγα ότι δημιούργησε δυσκολίες στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί εκτέθηκαν για άλλη μια φορά, γιατί διαφήμισαν τη συνένεση και ήρθαν σε δύσκολη θέση. Και προκειμένου να διασωθεί αυτή η συνένεση, έκανε την παρέμβαση ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, λειτουργώντας σαν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ως γεφυροποιός. Όμως, σε αυτές τις συνθήκες, επειδή πρόκειται για ένα νομοσχέδιο πραγματικά αντιδραστική τομή, θέλουμε να θέσουμε τον εξής προβληματισμό. Γιατί η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα με διαδοχικές κινήσεις προσπαθεί να επιβάλλει τον έλεγχο επί της ουσίας της εκλογικής διαδικασίας? Γιατί το αστικό πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση αυτή και οι συμμαχοί της εκτιμούν ότι την επόμενη περίοδο το σύστημα θα αντιμετωπίσει πολύ σοβαρές δυσκολίες. Οικονομική κρίση, βαθύτερη εμπλοκή στους υπεριαλιστικούς πολέμους, των οποίων οι αιστείες πολλαπλασιάζονται, σοβαρά ζητήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θέλει να διαμορφώσει το έδαφος ώστε να μπορεί να επηρεάζει για τα συμφέροντα της αστικής τάξης την πολιτική κατάσταση, να διαμορφώνει πολιτικούς σχετισμούς για να περνάει την αντιλαϊκή πολιτική ανεξάρτητα από διαχειριστή και την διαιώνιση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Και αυτό το θέτουμε σαν προβληματισμό στην εργατική τάξη, στις λαϊκές δυνάμεις, για να σκεφτούν όλη αυτή τη διαδικασία που έχουμε ζήσει την περίοδο αυτή για την ψήφο των αποδήμων, την επιστολική ψήφο και αυτά τα οδυνηρά που θα ακολουθήσουν. Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Πλεύσης Ελευθερίας υποστηρίζει αβάσιμα και παραπλανητικά ότι με την επιστολική ψήφο βαθαίνει η δημοκρατία. Και το ΚΚΕ, τεκμηριωμένα, όπως έκανε ο εισηγητής του κόμματός μας, ο Γιάννης Ογκιώκας, ανατρέπει αυτούς τους ισχυρισμούς με συγκεκριμένα στοιχεία και ενημερώνει, προειδοποιεί το λαό ότι πρόκειται για αντιδραστική αλλαγή με επικίνδυνες στοχεύσεις και συνέπειες. Το ΚΚΕ έχει αποκαλύψει πως η γενίκευση της ψήφου των αποδήμων χωρίς κανένα κριτήριο
οδηγεί στην αλλίωση του εκλογικού σώματος και δίνει τη δυνατότητα να ψηφίσουν άνθρωποι οι οποίοι ενώ δεν έχουν κανένα οικονομικό δεσμό με τη χώρα και δεν υφίστανται τις συνέπειες των πολιτικών τους επιλογών, θα επιδρούν καταλυτικά στη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος. Ας το σκεφτεί ο κάθε εργαζόμενος. Με το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο το πάτε σήμερα παραπέρα. Υποβαθμίζεται το εκλογικό δικαίωμα στην ταχυδρόμηση ενός φακέλου, ενός ψηφοδελτίου, και αυτό το ορίζεται ως μοναδική επιλογή, καταργώντας τα εκλογικά τμήματα στα κράτη του εξωτερικού, ώστε να μην ψηφίζει αυτοπρόσωπα κανένας στην κάλπη, πίσω από το παραβάν, κανένας δηλαδή να μην ψηφίζει κανένας απόδημος. Λέμε στο λαό μας ότι με την επιστολική ψήφο παραβιάζεται η μυστικότητα της εκλογικής διαδικασίας. Αυτό κάνετε, κυρία Υπουργέ, με την κατάργηση της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας και της αναγκαίας ταυτοπροσωπίας, πολλαπλασιάζοντας σε σχέση με σήμερα τους κινδύνους χειρακώγησης και φαλκίδευσης της ψήφου. Εισάγεται μια διαδικασία που από την αρχή μέχρι το τέλος είναι διάτρητη και αυξάνει τους κινδύνους των πιέσεων και των εκβιασμών από κρατικούς και άλλους μηχανισμούς, τα λόμπι που είναι συνδεδεμένα με τις κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα, την εργοδοσία, η ραχοκοκαλιά του μηχανισμού σας είναι οι ιδιωτικές εταιρείες courier που αναλαμβάνουν την ταυτοποίηση του εκλογέα, ενώ αν δεν φτάσει ο φάκελος στην αρμόδια επιτροπή ακυρώνεται το δικαίωμα των αποδήμων να συμμετέχουν στις εκλογές. Το ίδιο το νομοσχέδιο σας προδίδει, κυρία Κεραμέως. Ζητάτε να υπογράφει ο εκλογέας υπεύθυνη δήλωση που θα πιστοποιεί ότι συμπλήρωσε το ψηφοδέλτιο και ψήφισε ο ίδιος και όχι άλλος. Δηλαδή και εσείς αναγνωρίζετε το πρόβλημα, τους μεγάλους κινδύνους για απάτη, αλλά το κρύβετε. Άλλωστε υπάρχουν εκατοντάδες περιπτώσεις επιβεβαιωμένης νοθείας σε άλλα κράτη που χρησιμοποιήθηκε η επιστολική ψήφος. Πλαστογραφίες, κλοπή φακέλων, χαμένοι φάκελοι, δίκτυα αγοράς ψήφων στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ισπανία και σε άλλες χώρες. Και ενώ γνωρίζετε εσείς ως κυβέρνηση αυτά τα στοιχεία, η κυρία Υπουργός απέφυγε να τοποθετηθεί στο καθοριστικό αυτό πρόβλημα. Και εδώ στην Ελλάδα έχουν συμβεί παρατράγουδα που θα πολλαπλασιαστούν, για το σύστημα που υπερασπίζεστε χρησιμοποιεί όλα τα μέσα ελέγχου και χειραγώγησης λαϊκών επιλογών. Συνεπώς, ό,τι και να ισχυριστεί η κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί το αδιάβλητο των εκλογών με επιστολική ψήφο, η οποία είναι βούτυρο στο ψωμί των πιέσεων και των εκβιασμών. Γι' αυτό τονίζουμε ότι η κυβέρνηση και τα κόμματα που θα ψηφίσουν αυτό το αντιδραστικό νομοσχέδιο είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι. Τελειώνω με το εξής. Πραγματικά το τονίζουμε ότι πρόκειται για αντιδραστική τομή και σημειώνουμε ιδιαίτερα ότι η επιστολική ψήφος και η ηλεκτρονική ψηφοφορία που προσπάθησε να επιβάλλει ο νόμος Χατζηδάκη στα συνδικάτα αποσκοπούν στην υποβάθμιση του εργατικού λαϊκού ενδιαφέροντος στις πολιτικές εξελίξεις και στη συλλογική δράση, στον περιορισμό της συμμετοχής σε συλλογικές διαδικασίες, καλλιεργούν όλα αυτά την παθητικότητα και τον ατομικισμό.
το ΚΚΕ με μεγάλη ευθύνη θα συνεχίσει να αντιπαλεύεται αυτό το αντιδραστικό νομοσχέδιο και ως νόμο και συνάμα το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και των συνοδοιπόρων της θα πρωταγωνιστεί στους αγώνες και θα δώσει με αποφασιστικότητα όλες αυτές τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.